Αυτοψία στα καμένα έκαναν οι εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα, ενώ υπάρχουν και στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, τα οποία θα περιληφθούν στο φάκελο της διεύρυνσης αιτιών και ευθυνών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει όλες τις πληροφορίες, γιατί κάθε μέρα διευρύνεται ο κατάλογος των καταθέσεων, πρώτα με υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά στη συνέχεια και με συγγενείς. Με ταχύτατους ρυθμούς, Ανδριάννα, προχωράει η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Κάθε μέρα καταθέτουν αρκετοί μάρτυρες και φαίνεται ότι δίνουν ονόματα και στοιχεία που βοηθούν ουσιαστικά στην διερεύνηση της υπόθεσης. Mm-hmm. Χρήσιμα συμπεράσματα φέρεται να απεκόμισαν από την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην καμένη περιοχή την περασμένη Παρασκευή για 6 και πλέον ώρες οι εισαγγελείς, παρουσία της προϊσταμένης της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου και του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλίας Αγοραίου, ο οποίος βεβαίως προείσταται και της έρευνας για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Άννα, θα υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους εμπλεκόμενους, για τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο πλαίσιο αυτής της εισαγγελικής έρευνας? Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχουν διαβιβαστεί στην εισαγγελία οι επικοινωνίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ των εμπλεκομένων πριν και μετά την καταστροφή, προκειμένου να τεθούν υπόψη και του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα πυραγού που συνδράμει τους εισαγγελικούς λειτουργούς στην έρευνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ζητηθεί και η άμεση ολοκλήρωση της αυτοψίας της πυροσβεστικής, Ανδριάννα, έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.